Έκλεισε για του παραγωγού συνοστάφυλων το ηνοπίο τη Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών του Ηρακλείου, καθώ η πληρότητα των δεξαμενών ξεπέρασε το 100%, ενώ πλέον τα εινοστάφυλα καταλήγουν σε χωματερέ. Εικόνα που μόνο προβληματισμό δημιουργεί, όπω εξήγησαν ο πρόεδρο και ο αντιπρόεδρο τη Ένωση Ηρακλείου. Κάθε πέρσι καλύτερα θα έλεγα. Φέτο είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά. Δυστυχώ θα μείνουν πολλά μπέλια ατρίγητα. Εμεί το Σάββατο που είχε μια πάρα πολύ μεγάλο όγκο ροή στα αναγκαστήκαμε και πετάξαμε κάποιου τόνου στο προάβλιο χώρο για να τα παραδώσουν οι παραγωγοί και να φύγουν. Δεν το περιμέναμε ποτέ να δούμε όπω βλέπαμε τα πορτοκάλια και τα κυπευτικά στι κομματερέ, να βλέπουμε και τα σταφύλια. Δυστυχώ φέτο μα οδηγεί η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί τα σταφύλια κάποια να μείνουν ατρίγητα πάνω στα αμπέλια και κάποια άλλα να οδηγηθούν στι χωματερέ. Έξω από τι εγκαταστάσει τη Ένωση στην Παλιανή έχουν συγκεντρωθεί τόνοι νοσταφίλων που δεν μπόρεσαν να χωρέσουν στι δεξαμενέ, αλλά και στα δύο φορτηγά που ενοικιάστηκαν, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ω αποθηκευτικό χώρο πλέον των δεξαμενών τη Ένωση. Δυστυχώ έχουν προσπαθήσει όλε αυτέ τι μέρε να επικοινωνήσουμε με το Υπουργό Γεωργίας, με το Υπουργείο Γεωργία, αλλά έχει πιο σοβαρέ δουλειέ να ασχοληθεί και δεν μπορεί να επικοινωνήσει με την Ένωση Ιρακλείου. Η απόσταξη κρίση φέτο ήταν στα αγώνα στον ωκεανό. Οι δεξαμενέ είναι, είναι γεμάτε, όλα είναι γεμάτα. Νοικιάσαμε ακόμα, μισθώσαμε ακόμα και βιτιοφόρα για να βάλουμε όσα περισσότερα στα φίλια μπορούμε. Ξεπεράσαμε τα όρια μα, το οποίο έκλεισε. Αν δεν κάνει κάτι άμεσα χθε το Υπουργείο, αν δεν αυξήσει το ποσό τη απόσταξη κρίση, Δυστυχώ θα μείνουν πολλοί παραγωγοί στο έργο του Θεού και δεν θα πληρωθούν για τον κόπο του. Ζητάμε άμεσα από τον Υπουργό Αγροτική Ανάπτυξη να δεσμευτεί ότι θα πάρει τουλάχιστον 1.500 τόνου ακόμα για απόσταξη κρίση από την Ένωση Αγροτικό Συνεταιρισμό Ηρακλείου για να τριζήσουν οι άνθρωποι τα μπέλια του. Οι τιμέ είναι ικανοποιητικέ αν θέλουμε να έχουμε κριτικό αμπελώνα. Αν δεν γίνει στήριξη, τα σταυλία θα μείνουν στι κουρμούλε και δυστυχώ κάθε πέρυσι και καλύτερα. Έκλεισε να δει άμεσα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτική Ανάπτυξη στο θέμα, έκαναν τα στελέχη τη Ένωση, τα οποία εξήγησαν ότι επί ένα μήνα, αν και προσπαθούν να μιλήσουν με τον Υπουργό, αυτό δεν έχει καταστεί εφικτό. Την ώρα που οι παραγωγοί βουλιάζουν στην απόγνωση και πολλά αμπέλια υπό το φόβο να φτάσουν τα ενοστάφυλα στου μένουν ατρίγητα. Φέτο <Τι> δυστυχώ δεν έγινε σταφίδα. Γι' αυτό και ο μεγάλο όγκο και η μεγάλη πίεση από τα άσπρα εινοστάφυλλα. Αν γινόταν όπω και πέρυσι, 2 με 2.500 τόνου σταφίδα, δεν θα είχαμε αυτό το πρόβλημα. Δυστυχώ χάθηκε ένα προϊόν και πιέζει πάρα πολύ τα ενάμπελα.